Λοιπόν, για όσους και όσες δεν με ξέρετε, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, σε αυτό εδώ το YouTube κανάλι. Και κάνω συχνά haul αγορών από ρούχα, παπούτσια κτλ. Και η φίλη μου η Πελαγία, που είναι πολύ αγαπημένη συνδρομήτρια, μου ζήτησε αν μπορώ και αν θέλω να κάνω και ένα haul με τα βιβλία που αγοράζω για τον μπεμπάκο. Σας είχα κάνει και παλιότερα αντίστοιχο βιντεάκι που σας έδειχνε τα βιβλιαράκια που έχω αγοράσει παλιότερα στο baby και ποια είναι τα αγαπημένα του κτλ. Θα σας έχω στην περιγραφή από κάτω το link από το βίντεο να πάτε να το δείτε αν δεν το έχετε δει και αν έχετε παιδάκι και σας ενδιαφέρουν κάποιες προτάσεις. Και τώρα, συγγνώμη, κοιτάζω απ' έξω γιατί με κοιτάνε λίγο πριν. Και τώρα θα σας δείξω και την βιβλιαράκια που έχω αγοράσει πρόσφατα και πολύ τα αγαπάει. Πολύ έχει ασχοληθεί, του αρέσει να το διαβάζουμε, το ξαναδιαβάζουμε, το διαβάζουμε μόνος, το διαβάζουμε μαζί, θα διαβάζω και εγώ μόνη μου. Λοιπόν, είναι κάποιες προτάσεις και ιδέες, είναι και οικονομικά και είναι και κάποια λίγο πιο ακριβούλια. Έχουμε για όλα τα γούστα γενικά και για όλα τα βαλάντια. Δεν έχουμε μόνο πολύ ακριβά ή μόνο πολύ φθηνά, έχουμε απ' όλα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις πιο οικονομικές προτάσεις που είναι από το γνωστό παιχνίδι μάγαζο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από ένα μικρούλι βιβλιαράκι. Είναι με τα χρώματα. Είναι αυτό εδώ. Τώρα έχουμε ξεκινήσει και μαθαίνουμε λίγο χρώματα και αριθμούς. Είναι πολύ απλό, πολύ οικονομικό. Νομίζω έχει 1 ευρώ ή κάτω από 1 ευρώ. Και σε κάθε σελίδα έχει ένα χρώμα και αντίστοιχα κάποια πραγματάκια που είναι αυτού του χρώματος. Πολύ ωραίο, πολύ απλό, είναι και σκληρό χαρτονάκι οπότε δεν σκίζεται, δεν μπορεί να το σκίσει εύκολα και πάρα πολύ ωραίο για παιδάκια, είναι πιστεύω και από 1,5 χρονών και πάνω, οπότε να ξεκινάνε να καταλαβαίνουν λίγο και να μπορούν να μάθουν τα χρώματα, τους αριθμούς κτλ. Λοιπόν, στην ίδια φιλοσοφία και πάλι από το μαγαζί αυτό που είπαμε, είναι και αυτό εδώ, οι πρώτες μου 100 λέξεις. Αυτό νομίζω έχει 2 στα 2 ευρώ, κάπου εκεί. Αν βρω κάποιο βιβλίο σε link από οποιοδήποτε μαγαζί, γιατί δεν είναι όλα από το γνωστό μαγαζί, είναι και από βιβλιοπολία κτλ. Θα σας το βάλω από κάτω να σας ενδιαφέρει να πάτε να το τσεκάρετε. Είναι οι πρώτες μου 100 λέξεις, είναι σκληρό από μπροστά. Και έχει πάλι χαρτονένια και δείχνει κάποιες λέξεις που χρησιμοποιούμε συχνά, δηλαδή τα ρούχα και σου δείχνει εδώ κάποια ρουχαλάκια. Στο σπίτι μέσα τι υπάρχει από έπιπλα και τα λοιπά, στο μπάνι, στην τάξη και λοιπά, στον κήπο, μουσικά όργανα, οχήματα, κάποιες απλές λεξούλες που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή. Είναι αυτό εδώ, είναι μικρό σε μέγεθος, οπότε μπορεί να το κρατήσει το παιδάκι εύκολα, ελαφρύ. Και είναι ωραίο γιατί έχει χρήσιμες λεξούλες και λεξούλες που γενικά είναι καλό να μάθουν τα παιδιά σχετικά σε μικρή ηλικία, φαγητά, κουζίνα κτλ. Πολύ χρώμα, ωραίες εικόνες, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα προχωρήσω, έχουμε άλλα από εκεί, έχουμε άλλα 2. Αυτό δεν θυμάμαι, μπορεί να σας το είχα δείξει το προηγούμενο με τα βιβλιαράκια. Είναι κύριος πυροσβέστης και είναι σαν όχημα πυροσβεστικής. Έχει ρόδες κανονικές και τσουλάει κιόλας. Αυτό του αρέσει πάρα πολύ. Ανοίγει με χρήτς φράτς και έχει μέσα κανονική ιστοριούλα με πυροσβέστες, όπως καταλαβαίνετε. Μία περίοδο έχει φάει τρελό κόλλημα. Προσπάθησε συνέχεια να το ανοίξει και να το κλείσει. Και όταν βρίσκεται να το διαβάζει, το έχει και σαν αμαξάκι. Έχει και χρήση αμαξάκι που το βάζει κάτω και τσουλάει. Πολύ ωραίο και αυτό ήταν 2,5-3 ευρώ. Όχι πιο ακριβό. Λοιπόν, έχουμε άλλα 2. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ πάλι. Που είναι αν ξεκινιώσετε αντικείμενα. Σας ξεκινάω από τα πολύ οικονομικά βιβλιαράκια. Το οποίο δεν έχει πάρα πολλές σελίδες. Και σου λέει, ας πούμε, τι να κάνεις και τι να πιάσεις. Έριξε την πετσέτα για να νιώσεις πόσο απαλή είναι. Και εδώ έχει κάτι σαν βελουτέ, ας πούμε, και το πιάνει το παιδάκι και νιώσει πώς είναι το απαλό, ας πούμε, τις αισθήσεις. Εδώ σου λέει, έριξε το μαξιλάρι που είναι μαλακό. Αγγίζει το παιδάκι το μαξιλάρι. Ο μικρός ξέρει κατευθείαν που να αγγίξει. Το έχουμε διαβάσει τόσες φορές που πάει και πιάνει κατευθείαν πριν του πω την αγγίξει. Εντάξει, αυτό δεν είναι
κάτι τόσο συγκλονιστικό, να σας πω την αλήθεια μου. Δεν έχει πάρα πολύ πλοκή, ούτε έχει κάτι τρελό. Αλλά εντάξει, τώρα για παιδάκια που θέλουν απλά να πιάνουν έτσι πιο πολύ και να εντυπωσιάζονται από χρώματα και από αυτά, είναι συμπαθέστατο και νομίζω είχε και αυτό 1,5 ευρώ. Πάρα πολύ οικονομικό. Λοιπόν, έχουμε ήδη 4 και έχω άλλα 2 εδώ, εντάξει, έχω πλουτίσει. Λοιπόν, αυτό το πήρα πολύ πρόσφατα. Είναι από τις τελευταίες αγορές. Είναι μαχανό την ώρα και ψάξει και βρίσκεται κρυμμένα αντικείμενα. Αυτό είναι για παιδάκια μεγαλύτερης ηλικίας προφανώς. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί ο μικρός να μάθει την ώρα από τη στιγμή που δεν έχει μάθει καν να μιλάει καλά και τα χρώματα και τους αριθμούς και αυτά, οκ. Okay. Απλά εντάξει, του αρέσει όπως βλέπετε, το έχει ξεχαλβαλώσει κιόλας, να γυρνάει εδώ τους δείχτες του λουλουδιού. Και έχει και παραθυράκια από σηκώνες και του αρέσει. Εντάξει, τώρα δεν γίνεται. Καθίστε να σας. Α, εδώ σου λέει, σήκωσε το καρτελάκι για να δεις τι τρώνε τα λιοντάρια. Και κάνεις εσύ ένα τσακ και βλέπεις τι κρύβεται από πίσω. Αυτό του αρέσει βασικά, να σηκώνει καρτελάκια. Εντάξει, τώρα δεν τα χαλάω. Έχει μία πλοκή, έχει μία μικρή ιστοριούλα σε κάθε σελίδα διαφορετική που ανοίγεις και έχει και τα ζωάκια και τι τρώνε και τα λοιπά. Και ανοίγεις εσύ και σου λέει και τι ώρα πρέπει να είναι. Σου λέει εδώ 12, το γράφεις εδώ κάτω και πρέπει να βάλεις και στο ρολογάκι την ώρα που σου λέει. Εντάξει, αυτό είναι για μεγαλύτερα παιδιά, ξεκάθαρα. Απλά το έχω πάρει, το κοιτάζουμε. Εντάξει, αυτό ακόμα δεν το έχουμε διαβάσει όπως πρέπει. Όταν μεγαλώσει λίγο και έχει πιο μεγάλη αντίληψη, θα το διαβάσουμε όπως πρέπει, με την ώρα, με τα πραγματάκια κτλ. Κτλ. Ωστόσο, έχει πολύ ωραίες εικονίτσες, έχει πολλά ζωάκια, μαθαίνει και τα ζωάκια, έχει καρτελίτσες, είναι διαδραστικό και μου αρέσει και αυτό αρκετά. Λοιπόν, και για να κλείσουμε με το συγκεκριμένο μαγαζί, πάμε και στο τελευταίο, το οποίο είναι βιβλίο δραστηριοτήτων. Δεν είναι ακριβώς βιβλίο με την έννοια του όρου, την κλασική. Είναι ηλεκτρονικό, ας πούμε, βιβλίο και έχει αλφαβήτα, λεξούλες, τραγουδάκια, παραμυθάκια. Έχει τα σχήματα, έχει τα χρώματα, έχει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά. Και από εδώ πέρα ρυθμίζεις τι θέλει να πει. Ας πούμε, άμα θες την αλφαβήτα, το βάζεις εδώ. Λέει την αλφαβήτα, άμα θες, ας πούμε, να πει. Ας μάθουμε λεξούλες. Εδώ σου λέει λεξούλες. Μικρές ιστορίες. Μικρές ιστορίες. Το κουβάρι που ήθελε να ταξιδέψει. Παραμυθάκια. Ζούσε κάποτε σε ένα καλά. Είσαι μία από... Γεια σου, παιδάκι. Είσαι έτοιμο να με εξερευνήσεις. Πάτα τα κουβιά. Και εδώ έχει τραγουδάκια. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο, έχει πάρα πολλές λειτουργίες, πολλά διαφορετικά πράγματα να δεις και να εξερευνήσεις. Πολύ ωραία χρώματα, δεν χαλάει, το έχουμε πολύ καιρό, έχει πέσει κάτω, το έχει κοπανίσει, δεν παθαίνει τίποτα, είναι πολύ ανθεκτικό. Και πάρα πολύ ωραίο, έχει ασχοληθεί αρκετά μαζί με αυτό, αν και ακόμα δεν πολύ καταλαβαίνει ακριβώς τι του λέει και τι κάνει, αλλά παρόλα αυτά το έχει ευχαριστηθεί πάρα πολύ ήδη. Και πιστεύω όσο μεγαλώνει θα το αντιλαμβάνεται και καλύτερα. Λοιπόν, πάμε τώρα, έχουμε πολύ πράγμα σήμερα. Να σας δείξω ένα άλλο που είναι αυτό εδώ. Μας το δώσει η κουμπάρα μας που έχει 2 αγοράκια και μας έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα από τα δικά της παιδάκια, να είναι καλά. Είναι η μικρή οδηγή και έχει μέσα ιστοριούλες. Σου λέει, είναι και αυτό διαδραστικό. Και σου λέει και να βάλεις τα αμαξάκια, βγαίνουν αυτά και τα βάζεις στις θέσεις τους μετά. Σου λέει βάλε τα αυτοκίνητα στις σωστές θέσεις. Είναι συνεργείο, κάποια εργαλεία. Δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά είναι ωραίο γιατί είναι σαν μπάζλ και βγάζει και τα βάζει μετά το παιδάκι. Επίσης, σου λέει εδώ πέρα και τι να κάνεις. Δηλαδή σου λέει κύκλωσε τα ελαστικά και τους κόμους. Οπότε, όταν μεγαλώσει το παιδάκι, πρέπει να σου δείχνει να κυκλώνει με ένα μαρκαδοράκι. Μολυβάκι καλύτερα. Εδώ πάλι σου λέει τι να κάνεις. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Είναι από εκδόσεις Σουσάιτα.
Έχω και άλλα βιβλιαράκια από αυτές τις εκδόσεις. Έχουν πάρα πολύ ωραία παιδικά βιβλιαράκια. Και έχουν και σχετικά καλές τιμές. Δεν είναι πανάκριβα αυτές τις εκδόσεις. Να τις ξέρετε, αν έχετε παιδάκια. Είναι πολύ καλές. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο βιβλιαράκι. Το οποίο και αυτό είναι για λίγο αργότερα. Μας την φέρει η κουμπάρα μας, που ξέρει πόσο του αρέσουν τα βιβλία. Είναι πάλι από τις εκδόσεις Σουσαέτα. Και έχει λέξεις με αυτοκόλλητα, δηλαδή έχει εδώ πάρα πολλές εικόνες, πολύχρωμες και πολύ ωραίες, και βρίσκεις το αντίστοιχο αυτοκόλλητο. Έχει καρτέλα εδώ με αυτοκόλλητα, αρκετά, και το κολλάς επάνω. Δηλαδή έχει τη λάμπα, να τη λάμπα την έχουν κολλήσει, τον έχει βγάλει και την κολλάς στην αντίστοιχη λεξούλα. Οπότε και παίζεις και μαθαίνεις τις λεξούλες. Και αυτό προφανώς είναι για λίγο αργότερα. Έχει πάρα πολλά αυτοκόλλητα, πράγμα που αρέσει τα παιδάκια και μου αρέσουν και εμένα τα αυτοκόλλητα. Και πάρα πολύ ωραίες εικονίτσες και τις μαθαίνεις μέσα από διασκέδαση ουσιαστικά. Πολύ ωραίο και αυτό. Και αυτό φαντάζομαι θα έχει καλή τιμή σχετικά. Και πάμε στα λίγο πιο ακριβά τώρα. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ, που είναι το πρώτο βιβλίο puzzle. Είναι από 18 μηνών και πάνω. Και τι έχει αυτό? Έχει σελιδούλες που έχει ζωάκια, τα οποία είναι puzzle, δηλαδή βγαίνουν αυτά τα κομμάτια και μετά έχει την εικόνα από πίσω και το παιδάκι καλείται να τα βάλει όπως μπαίνουν κανονικά. Ο μπέμπις τα βγάζει, τα πετάει και τα βάζω εγώ μετά. Αυτή είναι η χαρά του. Προς το παρόν, όταν μεγαλώσει, φαντάζομαι ότι θα μπορεί και αυτός να τα βάζει και να τα φτιάχνει. Αυτό δεν έχει ιστορία, προφανώς, εντάξει. Έχει πολύ ωραίες εικόνες, είναι πολύ στιβαρό και πολύ έτσι ωραίο βιβλιαράκι. Έχει πολύ ωραία χρωματάκια και έχει και αυτό που είναι διαδραστικό και γενικά στα παιδιά αρέσει να παίζουν και να μαθαίνουν. Οπότε και αυτό είναι για... τώρα και λίγο αργότερα, δηλαδή είναι από 18 μηνών και πάνω. Τώρα είναι γύρω στα 20, οπότε το παίζουμε, απλά δεν μπορεί ακόμα να τα βάλει μόνος του. Συνεχίζουμε. Αυτό παιδιά είναι το τόπο αγαπημένο του, το λάτρεψε. Α, να σας πω από αυτό, επειδή το πήρε η μαμά μου το καλοκαίρι στις διακοπές για να παίζουμε, έχει τη μουρή, είναι στα 9,90. Οπότε εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ οικονομικό. Εκδόσεις είναι... brain food εκδόσεις. Δεν τις ξέρω, πρώτη φορά τις βλέπω. Αλλά οκ, okay, why not. Πολύ ωραίο πάντως και έχει παίξει αρκετά. Πάμε στο τόπο αγαπημένο του. Είναι τα 5 παπάκια. Είναι από εκδόσεις Μετέχμιο. Αυτό είχαμε πάει στο Μουστάκα και παίρναμε από τα βιβλία με το μικρούλι πριν την καραντίνα και όλα αυτά. Και το κοίταγε τόσο πολύ και μόλις τον είδα το κοιτάει, το πήρα και δεν το άφηνε πέρα από τα χέρια του. Γενικά έχει και κόλλημα με τον τραγούδι που λέγεται 5 παπάκια. Γενικά έχει κόλλημα με τα παπάκια. Έχει μία μικρή ιστοριούλα. Είναι από το τραγούδι το ίδιο που πάνε τα παπάκια και χάνεται το ένα και τα ψάχνει η μαμά τους. Συγγνώμη. Είναι με το τραγούδι με τα παπάκια, είναι το ίδιο σε βιβλίο. Και είναι τέλειο γιατί είναι πάρα πολύ διαδραστικό και μικρό είναι συνέχεια παίζει. Δηλαδή ανοίγει κορτελίτσες. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Το έχει λατρέψει. Είναι εξαιρετικό. Είναι το αγαπημένο του νομίζω. Αυτό και ένα με μουσική που θα σας δείξω αργότερα. Είναι στα 9 ευρώ από εκδόσεις με Μετέχμιο. Και είναι ιδανικό για μωρά και νήπια. Οπότε αυτό το διαβάζουμε, παίζει, του αρέσει, δηλαδή πάρα πολύ. Πάμε σε δύο προτελευταία βιβλιαράκια, τα οποία είναι από εκδόσεις Πατάκι το ένα και τα δύο από εκδόσεις Πατάκι και είναι παρεμφερή. Το ένα είναι ο Ρένος, είναι γνωστό, είναι με μουσικές κτλ. Είναι βιβλία που έχουν μέσα... πώς τα λένε αυτά, η κομμίδια που τα πατάς και παίζουν μουσική. Έχει ιστοριούλα, εικόνες εντάξει, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο εννοώ με την έννοια ότι, οκ, okay, δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά
Έχει πολύ ωραία μουσική. Μαθαίνουν τα παιδιά και για μουσική, γιατί έχει σειρές διάφορες. Έχει με την κλασική μουσική, έχει πώς το λένε, με τον Μότσαρντ, έχει με ροκ, έχει 5-6 διαφορετικά βιβλία. Και του αρέσει πάρα πολύ και στο τέλος τα έχει όλα συγκεντρωμένα και μπορεί να τα πατάει και από εκεί. Άμα δεν θέλει να γυρνάει σελίδες, ο μικρός τα πατάει όλα από εδώ που είναι συγκεντρωμένα. Ναι, γενικά έχει παίξει και με αυτό πάρα 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 πολύ, του αρέσει πάρα πολύ. Οπότε και αυτό είναι approved, είναι από 3 ετών και πάνω, αλλά γενικά και τώρα το έχει φτάσει τέχνη, δεν μπορώ να πω. Είναι στα 11 ευρώ, δεν είναι ότι πιο οικονομικό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει και από πίσω για να αλλάξει μπαταρία άμα τελειώσουνε, που πολύ πιθανό για τα παιδάκια τους αρέσει να πατάνε συνέχεια. Οπότε, super. Και σε παρόμοια φάση, πάλι από τις ίδιες εκδόσεις, έχουμε μαέστρο μουσική με 12 μελωδίες. Αυτό απλά είναι πιο σκληρά τα χαρτονάκια, δεν είναι σελίδες κανονικές, είναι τέτοιο. Και πάλι έχει κονίδια που τα πατάς και σου γράφει εδώ πέρα και ποιο τραγούδι είναι. Δηλαδή σου λέει, ας πούμε, Τζοακίνο Ρωσίνη, ντουέτο για δύο γάτες, ακούς τις γάτες πως επιμονανιά ορίζουν. Μα τι λένε τέλος πάντων. Οπότε εδώ έχει πιο ωραία εικονογράφηση, πιο εντυπωσιακή και πιο χρωματιστή. Σου έχει και συνθέτες, οπότε μαθαίνεις και κάποια κομμάτια τους γνωστά. Έχει το Βιβάλι, το Μότσαρτ, έχει από 12 το Σοπέν, το Μπετόβεν. Έχει γνωστά τραγουδάκια τους, πολύ ωραία, και στο τέλος έχει και ένα μηνυμιογραφικό με όλους τους συνθέτες. Και φωτογραφίες τους έχει σαν ζωάκια. Και γενικά και αυτό, αυτά τα δύο με τη μουσική και αυτό με τα παπάκια, τον έχουν ξετρελάνει, έχει εντυπωσιαστεί, τα έχει αγαπήσει όσο κανένα άλλο, νομίζω. Και το τελευταίο που δεν είναι ακριβώς βιβλιαράκι, είναι τύπου. Αυτό δεν σας είπα τιμή, είναι γράφει. Και το τελευταίο λοιπόν, που ήταν στα 8,70 από εκδόσει Σαβάλας, είναι αυτό εδώ, το οποίο τραβάω αυτό και το δαπλέ. Λοιπόν, κάτσε να σας το ξανακάνω, το έχει μαζίσει λίγο. Όπα. Λοιπόν, όπως είναι έτσι, το τραβάς και ανοίγει. Και τι έχουμε εδώ, έχουμε πως κάνει το κάθε ζωάκι, τι ζωάκι είναι, η Ελλάδα μου, σου γράφει από πάνω, έχει τα ζωάκια που πετάγονται και από πίσω σου έχει και πως κάνουν και μια μικρή ιστοριούλα για το κάθε ένα ζωάκι, το αντίστοιχο. Αυτό του αρέσει, όπως καταλάβατε, να το ανοιγουχλίνει, εντάξει δεν το διαβάζουμε και τόσο, το σκυλάκι το έχει εγχειρήσει, το έχει κόψει το κεφάλι, πρέπει να το βολήσω. Και αυτό το πήρε η μαμά μου, το κουτί με τις εκπλήξεις είναι, στο χωριό του παππού και ήταν στα 8,70 και λέει ότι έχει και άλλα βιβλία στην ίδια σειρά. Ένα δωράκι για τα Χριστούγεννα, με τα ζώα μαθαίνω τους αριθμούς, αυτά. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό, πάρα πολύ πρωτότυπο, δεν έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο. Οπότε αυτά. Αυτά είναι τα αγαπημένα βιβλιαράκια του μπεμπάκου. Ελπίζω να σας άρεσαν. Γράψτε μου και εσείς αν έχετε παιδάκι, ποιο θα επιλέγατε από αυτά ή τα δικά του αγαπημένα βιβλιαράκια, για να πάρω και εγώ ιδέες. Και αν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε ένα like ή μια εγγραφή στο κανάλι μου. Πείτε μου αν θέλετε να κάνουμε άλλα μαμαδίστικα θεματάκια και τι θεματολογία θα θέλετε να έχουν. Και θα τα πούμε σύντομα σε ένα επόμενο βιντεάκι. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια, γεια σας!